Γεια σας φίλε μου, είμαι η Ειρήνη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Θέλετε να μην έχετε ποτέ καρδιακά προβλήματα? Θέλετε να μην πάθετε ποτέ εγκεφαλικό? Θέλετε να έχετε καθαρά αγγεία? Θέλετε να έχετε χαμηλά επίπεδα χοληστερίνης? Θέλετε να έχετε την πίεσή σας στο σωστό σημείο? Θέλετε να έχετε υπέροχο σώμα? Θέλετε να έχετε γερές αρθρώσεις? Τότε θα σας πω εγώ ένα λάδι το οποίο θα το κάνουμε μαζί που έχει όλα αυτά τα ωφέλη και άλλα τόσα και τόσα πολλά. Αυτό το λάδι είναι το πιο καθαρό λιπαρό που υπάρχει. Αυτό το λάδι θα καθαρίζει τις αρτηρίες σας και θα δυναμώνει τα αγγεία σας. Θα το παίρνετε το πρωί με άδειο στομάχι. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ στην πέψη. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ να μην έχουμε προβλήματα με τη λειτουργία γαστρεντερικού σωλήνα. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ στον τρίξιμο των οστών. Επίσης κάνει πάρα πολύ καλό στο σηκώτη και ακόμα την χολή. Την κάνει πολύ πηχτή, παχύρευστη, σε πολύ σωστές ποσότητες, οπότε δεν θα έχουμε πέτρες στη χολιδοχοκίστη. Αν ήδη έχετε πέτρες στη χολιδοχοκίστη, τότε θα ξεκινήσετε καλύτερα με ένα κουταλάκι γλυκού να δοκιμάσετε. Εάν θα έχετε πόνους και δυσκολία, γιατί αυτό θα παράγει σωστά τη χολή και θα εμποδίζονται με τις πέτρες και θα δημιουργήσει πόνο, τότε το σταματάτε. Εάν όχι, συνεχίστε το, ίσα ίσα θα σας βοηθήσει. Σε γενικές γραμμές, όλοι μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Βεβαίως, αν έχετε πάρα πολλές παθήσεις σοβαρές, παίρνετε πάρα πολλά φάρμακα, τότε σίγουρα πρώτα πρέπει να μιλήσετε με τον γιατρό σας. Όμως, εγώ εδώ πέρα λέω γενικές οδηγίες, σε γενικές γραμμές αυτό δεν πρόκειται να κάνει κακό. Και είναι πολύ παράξενο όμως, όταν το παίρνουμε με άδειο στομάχι, αυτό το λίπος μας βοηθάει σε όλα αυτά τα πράγματα και συναδυνάτισμα. Όταν όμως το παίρνουμε με γεμάτο στομάχι, γιατί το καταναλώνουμε σαν φαγητό, σε μεγάλες ποσότητες, τότε μπορεί να μας παχύνει. Αυτή είναι η διαφορά της χρήσης. Όμως εμείς είπαμε ότι και στο φαγητό θα το καταναλώνουμε μέχρι 30 γραμμάρια. Ας πούμε στο ρύζι ή στα μακαρόνια μας, όχι παραπάνω. Χρήση από ένα κουταλάκι γλυκού έως μια κουταλά σούπας το πρωί με άδειο στομάχι και το λάδι αυτό πρέπει να είναι χλιαρό μπρος ζεστό. Θα σας πω γιατί το λέω, γιατί το λάδι αυτό που θα φτιάξουμε θα γίνει από το βούτυρο αγελαδινό που αγοράζουμε. Θα βγάλουμε όλα τα ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει περίσσευμα και θα κρατήσουμε καθαρό, μα καθαρό λάδι, δηλαδή το πιο καθαρό λίπος όπως σας είπα πριν. Όμως θα μείνουν όλες οι βιταμίνες και όλες οι ουσίες. Αυτό άμα το βάλουμε στο ψυγείο θα γίνει σαν λαδικαρίδας, θα σου πούμε κάπως έτσι. Θα λιώνει και θα γίνεται υγρό ή αλλιώς σε μπεν μαρέ θα το λιώνετε ή θα το έχετε έξω. Αν θέλετε να το έχετε στο ψυγείο, φανταστείτε ότι είναι τόσο καλό και καθαρό που διατηρείται 2 χρόνια και αν το αφήσετε στο ψυγείο. Μπορείτε να το έχετε έξω και να το χρησιμοποιείτε κάθε πρωί, όπως σας το είπα, να είναι ελαφρώς ζεσταμένο. Αυτό μας χρειάζεται για να γίνει αυτή η καταπληκτική δουλειά. Και δεν τελειώνουμε μόνο εκεί. Γιατί είναι ό,τι καλύτερο για το δέρμα μας, για τις μάσκες μας. Ειδικά για την περιοχή γύρω από τα ματάκια μας, που θα σας πω κάτι, μάσκες δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εκτός αυτού, αυτό το λαδάκι, είτε το έχετε στο ψυγείο, είτε το έχετε έξω, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε στα μακαρόνια σας, στα ρύζια σας, στα μαγειρέματα, δηλαδή λίγο, μια κουταλά σούπας, με το είπαμε, κάνει καλό, σε φυσιολογικές ποσότητες, να μην παχύνουμε. Και οπότε μέχρι 30 γραμμάρια είναι σούπερ. Μπορείτε να το βάλετε στο φαγητό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για τι άρωμα πρόκειται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για τι γεύση πρόκειται. Θα χρειαστούμε φρέσκο βούτυρο. Μπορείτε να πάρετε από το μαγαζί, από τη λαϊκή αγορά, από όπου σας βολεύει. Θα χρειαστούμε, δεν είναι και τόσο καθαρό όπως θα έπρεπε να είναι. Όμως τι να κάνουμε, εμείς όλα αυτά
θα τα βγάλουμε που δεν μας χρειάζονται. Θα πάρουμε το κομμάτι μας, θα το κόψουμε σε μικρά κυβάκια και θα το βάλουμε σε ένα σκεύος με χοντρό πάτο. Ένα πέτρινο τηγάνι, μια πέτρινη καθαρόλα ή κάτι αντικολλητικό, εν πάση περιπτώσει. Θα το βάλουμε σε πάρα πολύ χαμηλή φωτιά και θα το αφήσουμε έτσι. Θα βγάλει πάνω τον ωρό γάλακτος, θα δείτε σαν αφρός. Θα εμφανιστεί και από κάτω, θα κάτσουν όλα αυτά, θα μαυρίσουν, δηλαδή θα πάρουν σκούρο χρώμα. Μην τρομάξετε, μην φοβηθείτε. Θα είναι όλα αυτά που δεν πρέπει να υπάρχουν εκεί μέσα. Εμείς θα πάρουμε καθαρό λάδι, το μπορείτε να το πάρετε όπως είναι λιωμένο και να το απλώσετε στην περιοχή γύρω από τα μάτια σας, σε όλο το πρόσωπό σας. Θα δείτε αμέσως, την ίδια στιγμή, δηλαδή μετά από 10 λεπτά, θα δείτε διαφορά στο δέρμα σας. Όλη αυτή η διαδικασία του καθαρισμού θα διαρκέσει από 20 λεπτά έως 40, αναλόγως πόσο καθαρό θα είναι το βούτυρό σας. Από εκεί και πέρα, θα μόλις λίγο χαμηλώσει την θερμοκρασία μας, θα το πάρουμε και θα το στραγγίσουμε 2 φορές με γάζα κατά προτίμηση ή κάποιο ύφασμα, για να μην μπει τίποτα. Αν θέλετε, μετά από την λήψη την πρωινή του λαδιού του ζεστού, μπορείτε να πιείτε ένα ζεστό τσαγάκι από πάνω. Αν δεν θέλετε, δεν πειράζει. Απλά με το ζεστό το τσαγάκι, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει η δουλίτσα λίγο πιο γρήγορα. Όμως, είναι τόσο νόστιμο και θα σας αρέσει και θα σας δώσει όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που είπαμε πριν. Και μη φοβάστε που είναι λίπος. Είναι καλό λίπος, το καλύτερο. Αυτό ίσα-ίσα θα ισορροπήσει όλο σας το σώμα μέσα και έξω στο δέρμα. Αυτό θα φανεί αμέσως το αποτέλεσμα, γιατί όσο καθαρίζουμε και διατηρούμε σωστά το μέσα, είπαμε, φαίνεται και μπροστά έξω το αποτέλεσμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι απίστευτα αποτελέσματα θα έχετε. Από μένα, φίλοι μου, να είστε πάντα καλά, πάντα όμορφοι και πάντα υγιείς. Γεια σας!